Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Flash Sport εδώ στο NSTV. Σήμερα τελευταία εκπομπή για την σεζόν, καθώς πρέπει και εμείς να ξεκουραστούμε. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα καθυστερήσαμε και την έναρξη της εκπομπής από τα καθιερωμένα. Η ώρα είναι 7:25 και για την επόμενη ώρα και λίγο παραπάνω θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα, με πολλές ειδήσεις από την Ελλάδα, το εξωτερικό, από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα. Σε μια λαπρή εκδήλωση, εχθές στην Λίμνη της Βουλιαγμένης, είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League, το 17ο πρωτάθλημα, το οποίο θα ανοίξει η αυλαία στις 20 Αυγούστου, με την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής. Τα ζευγάρια είναι Άρης Λεβαδιακός, Ατρόμητος Όφη, Βόλος Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα, Παναθηναϊκός Ιωνικός, ΠΑΟΚ Πανετολικός και Λαμία ΑΕΚ. Ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει το διήμερο 20-21 Αυγούστου και οι πέντε πρώτες αγωνιστικές θα διεξαχθούν μέχρι και τη διακοπή για το Nations League, εκεί όπου θα παίξει η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Κύπρο και τη Βόρεια Ιρλανδία στα δύο τελευταία παιχνίδια που απομένουν. Και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχει διεξαχθεί ο πρώτος γύρος. Στη συνέχεια η διοργάνωση θα διακοπεί για διάστημα 35 ημερών λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Και συγκεκριμένα θα σταματήσει την Κυριακή 13 Νοεμβρίου και η επανέναρξη θα γίνει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, έναρξη του δεύτερου γύρου, με τους παίκτες μάλιστα να μην έχουν διακοπές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά όπως είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα, όπως βλέπουμε, και η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί το διήμερο 11-12 Μαρτίου και αργότερα θα ξεκινήσουν οι αγώνες για τα play-off και τα play-out. Θυμίζω ότι φέτος θα υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες θα προβιβαστούν απευθείας από τη Super League 2 και αντίστοιχα δύο ομάδες θα πέσουν από τη Super League 1. Αρκετά νωρίς όμως έχουμε φέτος και τα ντέρμπι, καθώς ήδη από την τρίτη αγωνιστική υπάρχουν ντέρμπι σχεδόν κάθε δύο αγωνιστικές. Ξεκινώντας από την τρίτη αγωνιστική με το μάτς της Θεσσαλονίκης, Άρης εναντίον ΠΑΟΚ. Την τέταρτη αγωνιστική υπάρχει το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ με μια μικρή υποσημείωση, καθώς οι πράσινοι έχουν μια τιμωρία δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών. Απομένει η έφεση για όσα συνέβησαν τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, κάτι που ισχύει και για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Την πέμπτη αγωνιστική υπάρχει η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό, μια αγωνιστική αργότερα. Την έκτη, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε μια άτυπη ρεβάνς για τον τελικό του κυπέλλου που είχε γίνει στις 21 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έβδομη αγωνιστική Άρη ΣΑΕΚ, 8η Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 9η αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης, 10η το ντέρμπι των δικεφάλων ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ στην Αγία Σοφιά και 10η αγωνιστική υπάρχει το ντέρμπι των Αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα να πούμε ότι υπήρχαν δηλώσεις του Προέδρου της Super League, του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος δεν παρέλειψε να ρίξει ευθείες βολές
προς την πλευρά του Τάκη Μπαλτάκου, του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα είπε ότι το μόνο που έχει να μας επιστρέψει αυτή η Ομοσπονδία είναι ασέβεια και διαφορία για το πραγματικό ποδόσφαιρο. Η Ομοσπονδία ζει και λειτουργεί με τα χρήματα που δίνουν οι ομάδες στη Super League σε ένα μεγάλο ποσοστό και είδατε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων μας ζήτησε να οργανώσει την ελληνική διαιτησία σε επαγγελματικό επίπεδο ο κ. Κλάτεμπενκ. Όμως η Ομοσπονδία και ο κ. Μπαλτάκος είχαν άλλα σχέδια και άλλες εντολές. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατατίθεται στη Βουλή τις επόμενες ημέρες μία ψήφιση όσον αφορά η παρακράτηση των ποσοστών που παίρνει η ΕΠΟ από την Super League. Από το 5% θα πάει στο 1%, έτσι ώστε τα λεφτά αυτά να δοθούν στην επαγγελματική διαιτησία. Και μάλιστα υπήρχαν και δηλώσεις σήμερα του Προέδρου της Super League, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι αυτό που προέχει είναι ότι σε όλα τα μάτσα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές και φυσικά όποια λάθη γίνονται θα πηγαίνουν απευθείας στις ομοσπονδίες τους και από εκεί και πέρα θα αποφασίζουν αυτές για την όποια τιμωρία υπάρχει. Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες πηγαίνουν στον Άγγλο αρχιδιαιτητή, τον κύριο Steve Bennett, τον Ζωάο Καπέλα, τον Πορτογάλο manager VAR και τον Αυστριακό Fritz Stuchlik, ο οποίος είναι σύμβουλος παρατηρητών διαιτησίας. Και όπως είπαμε, επιπλέον από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, οι αλλοδαποί διαιτητές που προσκαλούνται στην Ελλάδα θα ελέγχονται για την απόδοσή τους. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Τάκης Μπαλτάκος σχετικά με όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για την διαιτησία στη χώρα μας. Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Κυπέλων είναι η αυριανή αλλά και της Πέμπτης, καθώς ρίχνονται στη μάχη των επαναληπτικών οι τρεις εκπροσωποί μας, ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί τη Μακάμπι Χάιφα στη ρεβάνς του 1-1 που απέσπασε πριν από μία εβδομάδα στο Ισραήλ. Μία Μακάμπι Χάιφα η οποία έρχεται με σκοπό να πάρει αυτή την πρόκριση απέναντι στους Πειραιώτες. Υπάρχει όμως και από την πλευρά του Ολυμπιακού μια αισιοδοξία όσον αφορά την πρόκριση, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι έπαιξε αρκετά καλά η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς και μάλιστα υπάρχει ήδη το πλάνο για την επόμενη μέρα, αυτή που θα βρει τους Πειραιώτες κατά πάσα πιθανότητα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με στόχο φυσικά να έρθουν μετά τα play-off και φυσικά οι χρυσοφόροι όμιλοι. Νωρίτερα στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο Πέδρο Μαρτίνς αυτό που υποσχέθηκε είναι ότι να έχει η ομάδα του περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, έτσι ώστε να βάλει πίεση στους παίκτες των Ισραηλινών, ενώ φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα αυτά που κατά τη γνώμη του δεν του άρεσαν στο πρώτο παιχνίδι και έχουν να κάνουν κυρίως με την ικανότητα του αντιπάλου, αλλά και το υψηλό επίπεδο υγρασίας που υπήρχε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λέγοντας ότι αυτά προκάλεσαν μία αποδιοργάνωση στην ομάδα. Ήταν επίσης το πρώτο ματς παιχνίδι για τα προκριματικά, ενώ τώρα έχουμε το δεύτερο
και προετοιμαζόμαστε καλύτερα. Επίσης, παίζαμε εκτός έδρας, τώρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Όσον αφορά τώρα για το αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, είπε ότι όλοι είναι διαθέσιμοι και όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Σε σχέση με το πρώτο μάτς, είμαστε όλοι διαθέσιμοι και δεν μπορώ να σας αποκαλύψω την ενδεκάδα, το σύστημα και τη στρατηγική. Να πούμε ότι εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο νοτιοκορεάτης In Beom Hwang, ο οποίος έρχεται και υπογράφει στον Ολυμπιακό για τα επόμενα χρόνια, με το κόστος μεταγραφής να ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον Doron Lightner, τον 20χρονο διεθνή αριστερό μπακ, ο οποίος αφήνει τη Hapoel Tel Aviv για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα του μεγάλου λιμανιού του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεχωρίσει τα προηγούμενα χρόνια στις ηλικιακές κατηγορίες κατά K18 και K21 και φυσικά αναμένεται να προσφέρει πολλά στην αμυντική διάταξη των ερυθρόλευκων. Από τον Ολυμπιακό να περάσουμε στον Άρη, ο οποίος ετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι κοντρα στην Κόμελ, στον επαναληπτικό του 5-1 από το πρώτο παιχνίδι που επικράτησε στο Κλειάνθης Βικελίδης απέναντι στην Κυπελούχο Λευκορωσίας. Ένας Άρης ο οποίος ήδη έχει στο μυαλό του την πρόκριση για την επόμενη φάση, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν θα αντιμετωπίσει την Ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ του Βλάντα Νίβιτς. Με τον Χερμάν Μπούργο στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου να λέει μεταξύ άλλων ότι το μυαλό είναι στην αυριανή αντίπαλο και όχι στην επόμενη, δηλαδή τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Από εκεί πέρα είπε ότι σε ερώτηση για την ενδεκάδα που θα επιλέξει για το αυριανό μάτς, είπε ότι θα δείτε αύριο τι ενδεκάδα θα έχουμε. Για την κλήρωση του πρωταθλήματος που έγινε χθες, είπε ότι δεν έχω να πω κάτι για το πρωτάθλημα. Το μυαλό είναι στην Κόμελ και το αν διέκρινε κάτι που δεν του άρεσε στο πρώτο παιχνίδι, είπε ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία που δεν μου άρεσαν από το πρώτο αγώνα, τα δουλέψαμε στην προπόνηση και βγαίνουμε πάντα με νοοτροπία νικητή. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε πριν από λίγες ώρες και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Κιτρίνων, ο Μανού Γκαρθία, ένας παίκτης ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς η μεταγραφή του θα κοστίσει το ποσό των 4 εκατομμυρίων. Πάμε και στον έτερο εκπρόσωπο της χώρας μας, το Europa Conference League, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα υποδεχτεί την Πέμπτη με κόσμο την ομάδα της Λεύσκης στην ΙΤΑ με 2-0 από το πρώτο παιχνίδι που έγινε στη Σόφια πριν από μία εβδομάδα, με τον Ρασβάν Τσέσκου να δοκιμάζει στις προπονήσεις τον Νάρεϊ για επιθετικό, καθώς δεν μπορεί να παίξει με τον Γιώργο Κούτσια, τον νεαρό επιθετικό από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, όλα δείχνουν ότι θα παίξει κανονικά από την αρχή ο Αντελίνιο Βιερίνια, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμού. Ενώ εκτός ενδεκάδας, λογικά θα είναι η Κουαλιάτα, Ντάντας, αλλά και ο Σάστρε. Από εκεί πέρα να πούμε ότι τελευταίο παιχνίδι με τη Βαλέρ Έγκα έκανε ο Νάσμπερκ, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα του, έτσι ώστε να ενσωματωθεί και αυτός με τη σειρά του στην ομάδα του Δικεφάλου για τις υποχρεώσεις που θα έχει.
Και μέχρι στιγμής υπάρχει μια, ένα πάγωμα στη μεταγραφή του Σολτάδο, του Σοτέλδο, συγγνώμη, καθώς η ομάδα του, η Τίγκρες, δεν του έχει δώσει ακόμα την ελευθέρα για να έρθει στη χώρα μας. Θέλει να τον κρατήσει μέχρι να βρει τον αντικαταστάτη του, κάτι το οποίο φυσικά πιέζει την ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να βρει μια ακόμα αξιόπιστη λύση που θέλει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπορεί να μην έχει ακόμα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ωστόσο έδωσε το πρώτο του φιλικό εν Ελλάδη απέναντι στην ομάδα του Βόλου στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, έμεινε ισόπαλος χωρίς τέρματα, συνεχίζοντας έτσι αυτή την κακή απόδοση που είχε σε κάποια παιχνίδια του και την περσινή αγωνιστική περίοδο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία από πλευράς Πρασίνων για τα μάτς απέναντι στην Σλάβια Πράγας. Πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, είναι στις 4 Αυγούστου στην πρωτεύουσα της Τσεχίας και μία εβδομάδα αργότερα θα υπάρχει η ρεβάνς στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Παναθηναϊκό να δίνει ένα ακόμα φιλικό, την Πρόβα Τζενεράλε, απέναντι στην ομάδα της Φόλενταμ από την Ολλανδία. 5η, 8.30 είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι. Και υπάρχει, όπως είπαμε, μια αισιοδοξία όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Σλάβια Πράγας, καθώς σε δηλώσεις του ο Αϊτόρ είπε ότι ναι, μεν υπάρχει επιθετικό πρόβλημα, ωστόσο οι παρόντες παίκτες μπορούμε να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών και να φέρουμε την πρόκριση στην ομάδα. Πάμε και στην ομάδα της ΑΕΚ που είναι στην Ολλανδία προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με πολλά νέα πρόσωπα φέτος η ομάδα του Δικεφάλου και μάλιστα τελευταίοι παίκτες οι οποίοι ταξίδεψαν για την Ολλανδία είναι ο Πινέδα, ένας παίκτης ο οποίος απασχόλησε για αρκετό καιρό την ομάδα του Δικεφάλου μέχρι ότου δοθεί η λύση από την ομάδα του, τη Θέλτα Βίγκο, και να πάει ιδανικό στην ομάδα της ΑΕΚ, καθώς γνωρίζει αρκετά καλά τον Ματίας Αλμέιδα, έχοντας συνυπάρξει στο παρελθόν σε ομάδα του εξωτερικού. Από και πέρα να πούμε ότι υπάρχει, αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της ΑΕΚ ο Όγνεν Βράνιες, ο οποίος θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Χατάισπορ, μιας ομάδας η οποία τερμάτισε στην 12η θέση του τουρκικού πρωταθλήματος. Στα επίσης ενδιαφέροντα είναι ότι από ώρα σε ώρα ολοκληρώνει τη συμφωνία με τον Βίντα, τον Κροάτι κεντρικό αμυντικό, καθώς υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα τις προηγούμενες ώρες και ημέρες σχετικά με τη μετακίνηση αυτή. Φαίνεται ότι ο παίκτης δελεάστηκε από την πρόταση που του έγινε από τον Δημήτρη Μελισανίδη και τους συνεργάτες του, και έτσι ετοιμάζεται να φορέσει την κίτρινο-μαύρη φανέλα. Κάτι άλλο από την ομάδα της ΑΕΚ έχει να κάνει με την πρεμιέρα, καθώς θα αγωνιστεί στη Λαμία, καθώς ήταν μια πρόταση που είχε γίνει προς τη διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος, καθώς δεν θα ήταν έτοιμη η Αγία Σοφιά. Μάλιστα, της ανήμερα της Αγίας Σοφίας, στις 17 Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ μπορεί να αγωνίζεται εκτός έδρας στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό, ωστόσο έχει ζητήσει από την διοργανώτρια αρχή να γίνει το μάτς αυτό στο Αγρίνιο μία μέρα νωρίτερα, έτσι ώστε να γίνουν κανονικά τα εγκαίνια της νέας έδρας του Δικεφάλου, της Αγίας Σοφιάς ή αλλιώς το γήπεδο Νίκος Γκούμας, όπως το γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια πριν την κατεδάφιση του σωσισμού του 1999. Ένα γήπεδο στο Λίδι, το οποίο σιγά-σιγά ολοκληρώνει το παζλ του, καθώς τα μόνα που απομένουν είναι τα Matrix, τα οποία τοποθετούνται και αυτά τις επόμενες μέρες, ενώ ένα γενικό
Ένα στοιχείο ακόμα που αξίζει να σημειώσουμε για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ έχει να κάνει με τις οθόνες οι οποίες θα βρίσκονται μπροστά στις θέσεις των κατόχων των ακριβών διαρκείας, των VVIP όπως λέγονται χαρακτηριστικά. Μια καινοτομία φυσικά που βλέπουμε μόνο στα ξένα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League. Πάμε πρώτα από τα Γιάννενα, εκεί όπου η ομάδα του Άγιαξ της Ηπείρου ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζαν Λεό Μπατίστ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο παρελθόν στην ομάδα του Έαντα και θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας του Θανάση Στάικου. Από και πέρα, να πούμε για την ομάδα του Όφη που βρίσκεται στο Όστερμπεκ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί βρέθηκε και από το νέο μεταγραφικό απότομα ο Σαμουέλ Γιοχού, τον οποίο υποδέχτηκε ο team manager της ομάδας, ο Σάββας Σαμπούρης. Υπάρχει ένα φιλικό σε λίγη ώρα που η ομάδα του Όφη θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε. Πάμε και στα νέα του Πανετολικού, καθώς με νίκη ολοκλήρωσε τις φιλικές υποχρεώσεις του στη Σερβία η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, κερδίζοντας με 1-0 την Μπρόνταρατς στο γήπεδο του Ούζιτσε. Και μάλιστα η ομάδα των Καναρινών είχε πάρα πολλές ευκαιρίες για να σημειώσει και άλλα τέρματα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο θέλει να δει και στη συνέχεια ο Γιάννης Αναστασίου, και φυσικά αυτό είναι να ανταποκρίνονται στα θέλω του οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Να πούμε ότι στις εκθέσεις του γηπέδου στο χθεσινό φιλικό υπήρχε και μία ευχάριστη έκπληξη, καθώς βρέθηκε ο πρώην παίκτης του Πανετολικού, ο Μίλαν Μπόγιοβιτς, ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα σε 50 αγώνες και σκόραρε 18 φορές. Πάμε και στον Αστέρα Τρίπολης, καθώς εχθές, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης στη Super League, η διοργανώτρια αρχή τίμησε την μνήμη του Μπάμπη Σκορπίδα, του γενικού αρχηγού του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγο καιρό πριν, και μάλιστα την πλακέτα παρέλαβε ο αντιπρόεδρος ομάδας, ο κύριος Δημήτρης Μποροβίλος, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας του Μπάμπη Σκορπίδα αλλά και της οικογένειας του Αστέρα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτήν την τιμητική διάκριση που κάνατε στο δικό μας Μπάμπη. Σίγουρα θα μας βλέπει από εκεί ψηλά. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε, τόνισε ο κύριος Μποροβίλος. Ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος ομάδας, ο κύριος Γεώργιος Μποροβίλος, αναφέρθηκε για τους στόχους που θα έχει η ομάδα του τη νέα σεζόν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η ομάδα έχει πάντα υψηλούς στόχους και θέλω να θυμίσω ότι ο Αστέρας
είναι μέσα στις 4 ομάδες οι οποίες συμμετέχουν ανελιπώς τα τελευταία 16 χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας είναι οι μοναδικές ομάδες που συμμετέχουν και στα 16 τελευταία πρωταθλήματα, ένα σημαντικό κατόρθωμα. Βέβαια, τα πίσω είναι πίσω και κοιτάζουμε μπροστά. Ο φετινός στόχος είναι να είναι η ομάδα στην εξάδα, να είναι στα play-off και από εκεί και πέρα να φέρει στην Τρίπολη ένα κύπελο είναι ο στόχος, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Γιώργος Μποροβίλος. Εμείς θα μείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου και θα βγάλουμε μια στροφή στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς υπάρχουν αρκετές ειδήσεις από τα διεθνή. Με πρώτη είδηση αυτή της λύσης της συνεργασίας του Ράμσεϊ με την ομάδα της Juventus. Από και πέρα η ομάδα της Μπαρτσελόνα θα παρουσιάσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον παίκτη τον οποίο αγόρασε πριν από λίγες ημέρες από την Bayern Μονάχου έναντι του ποσού των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ρούμπεν Βινάγκρε θα αγωνίζεται ξανά στην Premier League από τη νέα σεζόν, αφού η Sporting θα το παραχωρήσει ιδανικό στην Everton. Από και πέρα να πούμε ότι ο Νόρντιν Μουκέλε είναι ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί την τρίτη καλοκαιρινή προσθήκη για την Paris Saint-Germain, με τους πρωταθλητές Γαλλίας να κάνουν γνωστό το απόγευμα ότι υπέγραψαν πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον 24χρονο στόπερ, τον πρώην παίκτη της Λειψίας. Και να πούμε ότι άλλη μια μεταγραφή η οποία συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες στον ευρωπαϊκό χώρο δεν είναι άλλη από τον Πάολο Ντιμπάλα, ο οποίος έφυγε από την Ιουβέντους για να μεταφερθεί από το Τωρίνο στη Ρώμη για να φορέσει τη φανέλα της Ρώμα. Και μάλιστα στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Τζιάλο Ρώση τόνισε ότι είναι νωρίς να μιλάμε για πρωτάθλημα, δεν θα πανηγυρίσω αν βάλω γκολ στην Ιουβέντους. Στην Αγγλία ο Κάσπερ Σμάιχελ έφυγε από την ομάδα της Λέστερ με προορισμό τη Γαλλία και την ομάδα της Νις και έτσι οι Αλεπούδες κοιτάζουν στο προσκήνιο τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα της Μπενφίκα, έναν παίκτη τον οποίο τον έχουν βολιδοσκοπήσει αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες μετά και την πολύ καλές εμφανίσεις που έχει και με το εθνόσημο στο Nations League. Λέγαμε νωρίτερα για την Bayern Μονάχου και την απόφαση να αφήσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να μετακομίσει στη Βαρκελόνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, ο παίκτης των Βαβαρών είναι από σήμερα ο 17χρονος Ματίς Τελ, ο οποίος είναι ένα νέο project στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Άλισον Μπρένετ, η επιχειρηματίας από την Γυραιά Αλβιώνα, είναι η νέα πρόεδρος της Premier League από την αρχή του νέου έτους και μάλιστα είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το ρόλο στην Αγγλία μετά την ομόφωνη ψήφισή της από τους συλλόγους.
Και μένουμε εμείς στην Αγγλία, καθώς διαβάζουμε ότι ο Γιάγια Τουρέ αναλαμβάνει προπόνηση στις ακαδημίες της Τότεναμ και μαζί του θα είναι ο Ζερμέν Ντεφό. Ο Ντιέγκο Κώστα πάντα θα είναι ένας παίκτης που απασχολεί ευρωπαϊκούς συλλόγους, καθώς θεωρείται ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα η Ράγιο Βαγεκάνο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η νέα ομάδα του Ισπανού επιθετικού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μινέιρο της Βραζιλίας. Ενώ πολλής λόγος γίνεται τελευταίες ώρες για το αποτέλεσμα στο Las Vegas, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Real Madrid, εκεί όπου οι Καταλανοί επικράτησαν με σκορ 1-0 επί των πρωταθλητών Ευρώπης, δείχνοντας ότι θα παρουσιαστούν πολύ πιο δυνατοί τη νέα αγωνιστική περίοδο, και υπάρχουν και κάποιες φήμες που θέλουν τον Τσάβι να έχει μεσολαβήσει για να επιστρέψει ο Λιονέλ Μέση και πάλι με τη φανέλα των Blaugrana. Ωστόσο, υπάρχουν δηλώσεις του Αργεντίνου παίκτη, ο οποίος λέει ότι υπάρχει δέσμευση με την ομάδα της Παρί για έναν ακόμα χρόνο, παρότι θα ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα που ανδρώθηκε. Η Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά τον προβιβασμό της στην Premier League μετά από αρκετά χρόνια, φαίνεται ότι έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς, όπως όλα δείχνουν, ο Ρελ Μαγκαλά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα υπογράψει σύντομα διετές συμβόλαιο, αφήνοντας την Στουτγκάρδη για να μετακομίσει στην Νότιχαμ Forest, μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε, επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στα μεγάλα σαλόνια. Πάμε και στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου, όπως όλα δείχνουν, θα πάει να παίξει και ο Λουίς Σουάρες. Υπάρχει πρόταση από την LAFC, ομάδα στην οποία αγωνίζεται και ο Γκάρεθ Μπέιλ, με τον Ουρουγανό επιθετικό, ο οποίος ακούστηκε για πολλές ομάδες το προηγούμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Να πούμε για την Dortmund ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά τον Σεμπαστιάν Αλέ, τον παίκτη που εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο Champions League με τη φανέλα του Άγιαξ, καθώς ένα ιατρικό πρόβλημα φαίνεται ότι τον αφήνει εκτός αγωνιστικής δράσης, παρότι πρόσφατα μεταγράφηκε στην ομάδα της Dortmund και έτσι οι Βεσφαλοί βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Βασφαλών βρίσκονται ο Μάριο Ικάρντι και ο Έντιν Τζέκο, παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται ο μεν πρώτος στην Paris Saint-Germain και ο δεύτερος στην Ίντερ Μιλάνου. Ενώ να πούμε ότι στη Γιουβέντους φαίνεται πως εξετάζουν και την απόκτηση του Memphis Depay, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Μπαρτσελόνα. We'll be right back.
Να αλλάζουμε στροφή και πάμε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, καθώς υπάρχουν πολλές ειδήσεις από το χώρο της Πορτοκαλί Θεάς. Και πρώτη είδηση έρχεται από την εθνική μας ομάδα, η οποία από την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Αυγούστου, θα αρχίσει την προετοιμασία της εν ώψη του Ευρωμπάσκετ, αλλά και των δύο προκριματικών παιχνιδιών που έχει για το παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα, το πρώτο παιχνίδι είναι στο Βελιγράδι κόντρα στην Σερβία, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχτεί την ομάδα του Βελγίου. Ενώ από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 18 υπάρχει το Ευρωμπάσκετ, το οποίο ο όμιλος που ανήκει η εθνική μας είναι στο Μιλάνο. Και σήμερα ο προπονητής εθνικής ανδρών, ο Δημήτρης Ιτούδης, κάλεσε 23 παίκτες για την έναρξη της προετοιμασίας. Εκεί όπου συναντάμε πολλά ονόματα, όπως είναι αυτά του Νίκα Λάθη, του Κώστα Παπανικολάου, του Κώστας Λούκα, του Γιάννη Αντετοκούμπο και του αδερφού του Θανάση, του Γιώργου Παπαγιάννη, του Ιωάννη Παπαπέτρου, του Γιαννούλη Λαρετζάκη, του Δημήτρη Αγραβάνη, του Λεωνίδα Κασελάκη, του Λευτέρη Μποχορίδη, του Κώστα Αντετοκούμπο, του Μιχάλη Λούτζη, του Τάιλερ Ντόρσεϊ, του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, του Δημήτρη Μωραήτη, του Νίκου Χουγκάζ, του Κωστή Γόντικα, του Γιάννη Κουζέλογλου, του Άλεξ Αντιτοκούμπο, του Λευτέρη Ματζούκα, του Όμηρου Νετσίπογλου και του Γιώργου Τανούλη. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίοι ήταν με την ομάδα της Εθνικής Νέων Ανδρών, η οποία κατέλαβε την 12η θέση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της ηλικίας τους. Κάτι το οποίο φυσικά έχει εξαπολύσει κάποιες κατηγορίες κατά του Μάκη Γιατρά, όπως μαθαίνουμε, για την αντιμετώπιση που είχε η εθνική μας ομάδα, αλλά και φυσικά για τις απαιτήσεις που υπήρχαν πάνω απ' όλα. Μια εθνική η οποία κινδύνευσε για υποβιβασμό στην Β' κατηγορία του εν λόγω Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια φιλικά παιχνίδια για το επίσημο, για την επίσημη αγαπημένη. Υπάρχει συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου, στις 7, η αναμέτρηση με την Ισπανία, ενώ δύο μέρες αργότερα θα επαναληφθεί αυτό το φιλικό, αυτή τη φορά στην Μαδρίτη. 17 και 19 Αυγούστου υπάρχει το καθιερωμένο τουρνουά Ακρόπολης με τη συμμετοχή των εθνικών ομάδων της Γεωργίας, της Πολωνίας και της Τουρκίας. Στις 25 Οκτώβου, όπως είπαμε, είναι το μάτς της Σερβίας με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Mundo Basket και τρεις μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσουμε το Βέλγιο. Όλα αυτά για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Να πούμε επίσης ότι νωρίτερα υπήρχε μία συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Βαγγέλη Λόλιο, τον και τον Δημήτρη Τούδη. Και μάλιστα ο Δημήτρης Τούδης τόνισε ότι του αρέσει ότι υπάρχει στήριξη στο πλευρό της Εθνικής από τον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο φυσικά γεμίζει με απαιτήσεις την εθνική μας ομάδα, η οποία καλείται να κάνει ό,τι καλύτερο στις επίσημες υποχρεώσεις που έχει στο Ευρωμπάσκετ.
και περιμένουμε φυσικά και ένα μετάλλιο μετά από αρκετά χρόνια. Κάτι άλλο που έχουμε να πούμε από το χώρο του μπάσκετ είναι ότι ο ΕΣΑΚΕ ενημέρωσε την Κυπριακή Ομοσπονδία για την ιδέα διεισαγωγής του Super Cup στην Κύπρο, το οποίο θα γίνει το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου, ενώ εχθές ανακοινώθηκε ότι στις 30 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα ανοίξει αυλαία το Σαββατοκύριακο 8 με 9 Οκτωβρίου. Με να δούμε βέβαια αν θα γίνει η διοργάνωση αυτή στην Κύπρο, εφόσον τα βρούνε οι δύο διοικήσεις, δηλαδή η ελληνική διοίκηση και της Κύπρου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τον επαναπαθαρισμό του Γιώργου Καλαϊτζάκη στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών και μάλιστα θα είναι συμπαίκτης και με τον αδερφό του Παναγιώτη μετά από αρκετά χρόνια. Ένας παίκτης ο οποίος θα λέγαμε ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, στη συνέχεια πήγε μέχρι και το NBA όπου αγωνίστηκε με την φανέλα των Oklahoma City Thunder αλλά και των Milwaukee Bucks και τώρα είπε ναι στον επαναπατρισμό από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε και στον Άρη, ο οποίος συμφώνησε με τον 24χρονο forward Noah Holkler, έναν Αμερικανό ο οποίος αναμένεται να δώσει σημαντική βοήθεια κοντά στο καλάθι για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Στην Μπαρτσελόνα έχουμε την ενίσχυση με τον Mike Toby, τον παίχτη από την Σλοβενία, ο οποίος αγωνιζόταν στην Βαλένθια. Η Άλμπα Βερολίνου έκανε δικό της τον Γιάννη Βέτζελ από την Μπασκόνια, ο Νεοζηλανδός πρώην παίκτης των Βάσκων. Από εκεί πέρα έχουμε το μήνυμα του Αρντούρας Γκουντάιτης στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για τα διαρκείας, λέγοντας με μία φράση ότι τα λέμε στο σπίτι μας. Παναθηναϊκός ο οποίος θα είναι αρκετά ενισχυμένος στη νέα αγωνιστική περίοδο. Και να πούμε ότι άλλη μία είδηση που έρχεται από το ελληνικό πρωτάθλημα έχει να κάνει με τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος επιστρέφει μετά από 3 χρόνια στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA, ως μέλος πλέον των Dallas Mavericks, αφήνει την Ευρώπη και τον Ολυμπιακό. Ενώ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είχαμε την ολοκλήρωση της συνεργασίας μεταξύ του Larry Bird και των Indiana Pacers. Η πιο παλιά ακούγαμε το όνομα Michael Young στη Λιμός τη δεκαετία του 90 και όταν είχε πάρει μάλιστα το Πρωτάθλημα Ευρώπης το 1993 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον τελικό απέναντι στην Benetton Treviso του Ρικάρντο Πίντης και του Τόνι Κούκοτς, τότε που ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε για ένα καλάθι στο τέλος από την Benetton να μείνει εκτός. Και μάλιστα ο γιος του, ο Τζο Young, θα ενισχύσει φέτος την ομάδα του Προμηθέα, μια σπουδαία κίνηση από πλευράς Προμηθέα με την απόκτηση αυτή του 30χρονου γκάρτ, ενός παίκτη ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA, με τη φανέλα των Indiana Pacers. Μαθαίνουμε επίσης ότι στην θυγατρική ομάδα των Milwaukee Bucks θα αγωνίζεται ο Alex Antetokounmpo από τη νέα αγωνιστική περίοδο, συγκεκριμένα στους Wisconsin Herds, και μάλιστα η απόκτηση των δικαιωμάτων του θα γίνει μέσω ανταλλαγής. Ο Γιάννης Μπουρούσης, τον οποίο μέχρι πρόσφατα τον είχαμε παίκτη της Καρδίτσας, φέτος, μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, αναλαμβάνει χρέη όχι αθλητικού διευθυντή, όπως τόνιζαν οι Καρδιτσιώτες, αλλά νέος πρόεδρος στην ομάδα της ομάδας που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στα Μεγάλα Σαλόνια. Αντίθετα με τον Ηρακλή, ο οποίος όχι μόνο υποβάστηκε, αλλά στην προσπάθειά του να επιστρέψει στα Μεγάλα Σαλόνια με το αφημί της Λάρισας, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν τον δέχτηκε η διοργανωτρία αρχή του πρωταθλήματος, ο Εσάγε, αλλά ο φάκελος της υποψηφιότητάς του θα πάει και στον εισαγγελέα, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν.
Αν κάτι πάντως πρέπει να μας απασχολήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της Basket League, έχει να κάνει φυσικά με την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για άνοδο 4 ομάδων από την Α2, μιας που μέχρι τώρα γίνεται με 12 ομάδες, έχουν σκοπό να γίνει με 14 ομάδες από τη νέα περίοδο, αλλά αυτό που πρέπει να δουν οι άνθρωποι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης έχει να κάνει φυσικά με τα οικονομικά των ομάδων. Πρόσφατα είχαμε την ομάδα του Ψυχικού που αν και βρέθηκε στα μεγάλα σαλόνια ως πρωταλήτρια ομάδα από την Α2, εντούτοις δεν κατάφερε να σχηματίσει φάκελο και να αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια. Ο Μπράιαν Αγκόλα, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει στο πρωτάθλημα της Τουρκίας για να αγωνιστεί στην Γαλατά Σαράι, εκεί όπου ο προπονητής ομάδας είναι ο Ανδρέας Πιστιόλης, στην πρώτη απόπειρα να προπονήσει ομάδα ως πρώτος προπονητής και μάλιστα θα έχει για βοηθό του τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον πρώην assistant του Μάκη Γιατρά στην ομάδα του Προμηθέα. Πάμε και στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία έκανε δικό της τον φυλαδό διεθνή σέντερ Αλεξάνδερ Μάντσεν, ένα παίκτη τον οποίο αντιμετώπισε ως αντίπαλο πέρυσι με την ομάδα της Ρίγα στο Basketball Champions League. Η ομάδα της Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου σέντερ από την Εστονία Mike Kotsar, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του στην front line. Και πάμε και να δούμε και μια είδηση από το Περιστέρι, καθώς έδεσε τον 18χρονο Κώστα Μπιλάλη με συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Ενώ θα κλείσουμε την αναφορά μας στο μπάσκετ με την είδηση που έχει να κάνει με τον Άρη και την απόκτηση του Josh Huggins, του πρώην παίκτη του Περιστερίου, ο οποίος ανακοινώθηκε για έναν χρόνο. Πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στα υπόλοιπα αθλήματα, ξεκινώντας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Στίβου που έγινε στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί όπου οι προσδοκίες για την ελληνική αποστολή ήταν πολλές και
Αυτό που έμεινε τελικά ήταν μόνο το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο άθλημα του άλματος Ισμίκος και φυσικά η τέταρτη θέση με νέο ρεκόρ της αντιγόνης Ντρισμπιώτης στα 35 χιλιόμετρα βάδιν με χρόνο 2 ώρες 41 λεπτά και 58 δεύτερα. Μία επίδοση η οποία φυσικά ανεβάζει επίπεδο την αθλήτρια από την χώρα μας καθώς ήταν ένα από τα outsider πριν από την διοργάνωση. Και να πούμε ότι φυσικά υπήρχαν πολλές απαιτήσεις, όπως είπα νωρίτερα, για τους υπόλοιπους αθλητές μας, όπως ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, που κατετάγει στην πέμπτη θέση του επικοντό, από τον Εμμανουήλ Καραλή στο ίδιο αγώνισμα, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος, την Τατιάνα Γκούσιν, η οποία στις λεπτομέρειες είδε να μένει εκτός τελικού του άλματος εις ύψους, και φυσικά των υπολείπων αθλητών στην δισκοβολία, στην σφαίρα αλλά και στους, και στους δρόμους. Πάντως, αν μείνει κάτι από αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Όρεγκον, σίγουρα θα είναι η επίδοση εξωπραγματική του Ντουμπλάντης στο άλμα επικοντό με 6 μέτρα και 21 εκατοστά, σπάζοντας άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ, εκτός από αυτά που είχε σπάσει νωρίτερα από τον Σεργέι Μπούμκα, τον τσάρο των εθέρων. Ο Ντουμπλάντης, λοιπόν, πανηγυρίζει για αυτό το εξωπραγματικό ρεκόρ που έκανε στο Όρεγκον. Ενώ άξιας αναφοράς είναι και η επίδοση του Μπαρζίμ, του αθλητή από το Κατάρ, στο άλμα εις ύψος των ανδρών, με την επίδοση 2 μέτρα και 37 εκατοστά που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο. Να μείνουμε εμείς όμως στον χώρο του Στίβου, καθώς μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον είχαμε την απόσυρση από την ενεργό δράση της Ιβάνα Σπάνοβιτς Βουλέτα, μια αθλήτρια η οποία αποφάσισε στα 32 έτη της να αποσυρθεί από τους αγωνιστικούς χώρους. Μιλάμε για μια αθλήτρια από την Σερβία η οποία κατέκτησε ένα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 6 σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 5 σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και 3 τίτλους σε Diamond League, κάτι που συνθέτει το πλούσιο παλμαρέ που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να φύγουμε από το Στίβο και να περάσουμε στον χώρο του βόλεϊ ανδρών, εκεί όπου υπάρχουν μεταγραφές το τελευταίο διάστημα από τις ομάδες εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συγκεκριμένα, ο νεοφώτιστος Πήγασος Πολύγνης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Γραμμενούδη, του Πασαδόρου, και ο Άθλος Ορεστιάδας, η έτερη ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Κωνσταντίνο Τσιουτσιουλούδη, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός και εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μήλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δημητούλη, του πρώην πασαδόρου του αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Ο Άθλος Ορεστιάδας επίσης ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Μποζίδη. Ο Παναθηναϊκός είχε την επιστροφή του Γιώργου Πετρέα, ένας παίκτης ο οποίος
επέστρεψε μετά από 11 χρόνια στον Παναθηναϊκό, παίζοντας για τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, αλλά και ομάδες στην Γαλλία και την Ιταλία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτωση του Θοδωρή Τσαδήμα. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την παραμονή του Γιάννη Παπαδόπουλου. Ο Φίνικας ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Ρουμελιωτάκη. Ενώ ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Απόστολο Πετσιά. Πάμε και στο τένις, εκεί όπου η Μαρία Σάκαρη παρέμεινε στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ σε ό,τι αφορά τους άντρες και τον Στέφανο Τσιτσιπάκ, για μία ακόμα εβδομάδα θα βρίσκεται στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, αφού ο Αλκαράθ ιτήθηκε από τον Μουζέτη στον τελικό του Αμβούργου. Πάμε να δούμε και ειδήσεις από το χώρο του πόλου, καθώς η εθνική μας ομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Split από τις 29 Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου και μάλιστα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στη Χαλκίδα, εκεί όπου πηγαίνει σχεδόν κάθε φορά. Ενώ μια είδηση επί του πιεστηρίου έρχεται από το Ιταλικό Πρωτάθλημα, το Καμπιονάτο, και αναφέρει ότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα υπάρχουν 15 παίκτες στον πάγκο. Έτσι λοιπόν αυξάνεται ο αριθμός των παίκτων οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση του εκάστοτε προπονητή, καθώς μέχρι σήμερα ο αριθμός ήταν πολύ μικρότερος. Thank you.
και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχάριστη, καθώς υπάρχουν άνθρωποι το 2022 που προσέχουν και το περιβάλλον, και η είδηση έρχεται φυσικά από έναν ποδοσφαιριστή 18χρονο, τον Λεσέιν Μουτουνκέι, ο οποίος, παρακαλώ, κάθε φορά που σκοράρει ένα γκολ φυτεύει 11 δέντρα στην περιοχή του, ένα για κάθε μέλος της ενδεκάδας. Η χώρα του, ως γνωστόν, αντιμετωπίζει την καθημερινή απώλεια δασικής έκτασης περίπου 50 γηπέδων ποδοσφαίρου και ο ίδιος προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτό, όπως διαβάσουμε. Και μάλιστα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει τύχει μεγάλη συγκέντρωση από πολύ κόσμο εντός και εκτός της πατρίδας του. Και διαβάζουμε επίσης ότι υπάρχει μια παράδοση της οικογένειας. Όταν ήταν μόλις 5 χρονών, η οικογένειά του, λέει, φύτεψε ορισμένα δέντρα με τον ίδιο να αρχίζει να ασχολείται με αυτά και να βρίσκει τη μαγεία τους. Και μετά από αυτό εμπνεύστηκε, λέει, από τον Βανγκάρι Ματάι, συμπατριώτη που έχει κατακτήσει τον Νόμπελ Ειρήνης, και ο οποίος είχε ιδρύσει το κίνημα της Πράσινης Ζώνης το 1977, βοηθώντας τις κοινότητες της Κένειας να φυτέψουν περισσότερα από 51 εκατομμύρια δέντρα. Μακάρι να βρούμε κι εμείς ένα τέτοιο άξιο ποδοσφαιριστή ή τουλάχιστον αθλητή από άλλο άθλημα, να ενδιαφέρεται έτσι και για το περιβάλλον. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον στις 23 Αυγούστου με την έναρξη της Super League, καθώς θα πρέπει να φύγουμε για διακοπές, να γεμίσουμε λιγάκι τις μπαταρίες μας. Και αυτό που σας υποσχόμαστε εδώ σαν NSTV είναι ότι από τη νέα περίοδο θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πόσο μάλλον στην εκπομπή Flash Sport, που υπόσχεται πολλές εκπλήξεις, πολλές συνεντεύξεις. Όλα αυτά θα τα διαπιστώσετε ήδη σώμαση σε λίγο καιρό. Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και τα λέμε από 23 Αυγούστου. Καλό βράδυ.